Έλα μωρέ, τώρα τι κάνετε λόγοι, τι προσπαθείτε, αφού έτσι αλλιώς δεν μπορείτε να αμυγείτε περιφερειά σας. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Οι εκλογές αυτές είναι οι πιο σημαντικές από όλες που έχουμε δώσει. Και η μάχη αυτή είναι η πιο σημαντική από όλες. Θα σας εξηγήσω γιατί. Η κυβέρνηση και το σύστημα γενικότερα προσπαθεί να περάσει το σλόγγαν ότι είναι εκλογές μνημονίου ή αντιμνημονίου. Και έτσι ο κόσμος έχει μπει σε μια διαδικασία του να διαλέξει αν είναι με το μνημόνιο ή αν δεν είναι με το μνημόνιο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι εκλογές δεν έχουν καμία σχέση με το μνημόνιο. Αυτές οι εκλογές είναι οι εκλογές που ουσιαστικά θα κρίνουν το πώς θα είναι η Αθήνα, για παράδειγμα, η περιφέρειά μας τα επόμενα χρόνια. Τα επόμενα χρόνια η Αθήνα θα είναι τελείως άγνωστος στους Έλληνες, αν συνεχιστεί αυτό που γίνεται. Εάν χτιστεί το τζαμί, το οποίο θα χτιστεί, αφού είναι προαποφασισμένο, το οποίο θα χτιστεί με δικά μας λεφτά, έτσι. Και αν συνεχιστεί αυτή η αθρώα έλευση λαθρομεταναστών, το μνημόνιο δεν θα έχει καμία σημασία σε λίγα χρόνια. Δεν έχει καμία σημασία απολύτως. Αυτό που έχει σημασία είναι αν η Αθήνα και αν η Αττική θα είναι ελληνική ή όχι. Αυτό παίζεται στις εκλογές αυτές στην πραγματικότητα. Διότι άλλο πράγμα οι συνδυασμοί μας να πάρουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ιδιαίτερα σε περιοχές όπως ο Άγιος Παντελεήμονος για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τότε ο τρόπος με τον οποίο θα βλέπουμε τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικός. Γι' αυτό εγώ θα παρακαλέσω σε όλες τις συζητήσεις να πείσετε τον κόσμο να απεξαρτητοποιηθεί από αυτό το δίπολο μνημόνιο ή όχι μνημόνιο. Έτσι κι αλλιώς ο περιφερειάρχης, ό,τι και να σας λένε, δεν μπορεί παρά να εφαρμόζει τους νόμους πλάτους. Άρα λοιπόν, ακόμα και ο περιφερειάρχης να σας πει ότι εγώ δεν θα ακολουθήσω το μνημόνιο, σας λέει ψέματα. Γιατί αυτό δεν γίνεται. Γίνεται όμως ο περιφερειάρχης να ασχοληθεί με τους μετανάστες. Γίνεται ο περιφερειάρχης να ασχοληθεί με τα τζαμιά. Γίνεται ο περιφερειάρχης να ξαναφέρει τη γειτονιά τις γειτονιές στην πόλη μας. Γίνεται ο περιφερειάρχης να φέρει ελληνικό χρώμα στην Αττική. Ξανά. Αυτό θα γίνει μόνο έναν τρόπο. Εάν ο συνδυασμός της Αττικής Οδού, του Άδωνη Γεωργιάδη και του Θανάση Πλεύρη, πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ένα διψήφιο θα λέγαμε μεγάλο ποσοστό, το οποίο θα δείξει στο σύστημα ότι αυτή η γνώμη, αυτή η πλευρά της κοινωνίας έχει φωνή. Διότι αν ο συνδυασμό μας δεν πάρει το ποσοστό αυτό, τότε το μήνυμα που θα περάσει στον κόσμο είναι ότι οι Έλληνες δεν ενδιαφέρονται πια για αυτά τα ζητήματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει. Έχει προκύψει μια εξέλιξη. Από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες, το Συμβούλιο της Επικρατείας θα βγάλει αντισυνταγματικό τον νόμο Ρακούς. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι σύμφωνα με πληροφορίες, στη συζήτηση που έγινε στο Συμβούλιο Επικρατείας για τη συνταγματικότητα του νόμου Ρακούς, ο εισηγητής είναι υπέρ, δηλαδή υπέρ της αντισυνταγματικότητας του νόμου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι 200.000 μετανάστες που είναι έτοιμοι να ψηφίσουν στις εκλογές της επόμενης εβδομάδας δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν εάν βγει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εάν το Συμβουλίο Επικρατείας βγάλει αντισυνταγματικό τον νόμο να ακούσει, αυτό σημαίνει παράδειγμα ότι η ηθαγένεια δεν θα είναι ατομικό δικαίωμα σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα για τη σημερινή κοινωνία, κυρίες και κύριοι. Θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται όλοι πάνω σε αυτό το θέμα. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις στο Συμβούλιο Επικρατείας. Πάρα πολλές πιέσεις. Και δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι η τελική του απόφαση. Πάντως, κατά 95% το Συμβούλιο της Επικρατείας ακολουθεί τη γνώμη του εισηγητού. Είναι σπάνια η περίπτωση να μην συμβεί αυτό.
Αν συμβεί αυτό, τότε θα έχουμε και νομικό πλαίσιο το οποίο απαγορεύει τους μετανάστες να ψήσουν. Αυτό όμως θα το δούμε στην πορεία. Αυτό που έχει σημασία, κυρίες και κύριοι, να καταλάβουμε την παγίδα η οποία απλώνεται μπροστά μας. Είναι πραγματικά, δεν είναι μυστικό ότι δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε βράδυ στην Αθήνα. Ποιος από εσάς μπορεί να κυκλοφορήσει βράδυ στην Αθήνα? Ποιος από εσάς δεν φοβάται ή δεν τρέπεται? Γιατί εγώ, εντάξει, μπορεί να μην πολύ φοβάμαι, αλλά πραγματικά τρέπομαι να κυκλοφορήσω στην Αθήνα το βράδυ. Η Αθήνα το βράδυ είναι η πιο άθλια πόλη του κόσμου. Η Αττική γενικότερα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ποιος θα το σταματήσει αυτό? Ποιος θα το σταματήσει αυτό? Το μνημόνιο, το αντιμνημόνιο, ποιος θα το σταματήσει αυτό? Μόνο εμείς. Η λύση είναι στα χέρια του πολίτη, των πολιτών. Στα χέρια τα δικά μας.